κωδικοποίησης και σύνδεσής τους. Προκρίνεται η λειτουργία του κινηματογράφου με έργα πρώτης προβολής, ώστε να δημιουργηθεί και το κίνητρο στους δημότες να το παρακολουθήσουν. Στις Αθανές εξακολουθούν, όπως σας είπα, να υπάρχουν δύο χώροι με παλιές οθόνες κινηματογράφου, η παλιά Σεβίλη, το παλιό Αθανής. Για μας έχει τεράστιο ιστορικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον για την πόλη μας να ανακοινήσουμε και να επαναφέρουμε τη λειτουργία τους κατόπιν μίσθωσης και σύγχρονης ανακαίνησής τους. Δημιουργία δημοτικού ραδιοφώνου. Κατά την ίδια λογική ήταν και προσθήκη ενός διαδραστικού και σύγχρονου δημοτικού ραδιοφώνου εντός του Δημαρχικού Μεγάλου, με προβολή καλλιτεχνών από την πόλη μας, αλλά και πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων. Καινοτομία του ραδιοφώνου μας θα είναι η παραγωγή εκπομπών που θα δίνουν βήμα σε εσάς, βήμα στους δημότες να τοποθετούν, να κρίνουν το έργο μας. Παραδοσιακή αρχιτεκτονική ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του Αγίου Ιασίου. Ένα εγχείρημα που περιμένουμε χρόνια και που δεν είναι σίγουρο ότι θα ξεκινήσει. Προσφάτως, ένα εγχείρημα που θα προσδώσει στο περιορισμένο χώρο της κεντρικής πλατείας και αυτή την έργη μιας παράδοσης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και με σύγχρονη αντίληψη αρχιτεκτονικής ανάπλασης κορυφαίων χαρακτηριστικών της κουλτούρας των Αγαλών. Αναβάθμιση του κεντρικού πανηγυριού του ζωοδόχου πηγής και διαχείριση των εκδηλώσεων διάθεση σε όλες τις Αθανές. Σε συνέχεια του δωματισμού της μνήμης που θα δώσει την κεντρική πλατεία νέο πρόσωπο, θα γεννηθούν και οι εκδηλώσεις ζωοδόχου πηγής, ένα κομβικό γεγονός ανάλογο της χωρητικότητας της πλατείας και διάθεση των εκδηλώσεων της Αθανών σε άλλες περιοχές όπως Αγία Άννα, Κόκκινος Μήλος, Αγία Παρασκευή, Βόσκης, αλλά και σε 25 περιοχές του Μαχαλών. Δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών σε συνεργασία με την κίνηση πολιτών επισκήνιων. Είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε όλα τα απαραίτητα μέσα στην υλοποίηση μιας μελέτης που αφορά στο αρχαίο θέατρο της πόλης μας και στην ανάπτυξή του από εμάς. Η μελέτη ανατέθηκε στους αναδόχους από το μη κεντροσκοπικό σωματείο διάσωμα με την καθοριστική συμβολή της κίνησης πολιτών επισκήνιων. Αντικείμενο της μελέτης είναι ολοκληρωμένη πρόταση της μελέτης, της σχολικής οργάνωσης και ανάπτυξης δικτύου πολιτιστικών διαδρομών στο Δήμα Αθανών με επίκεντρο το αρχαίο θέατρο που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στο κέντρο του σημερινού Δήμα Αθανών. Περιτών από τα νερά του καράβου και του τα έχουμε θάψει μέσα σε σημαίνια και το πώς θα πρέπει να αναδειχθούν οι πηγές που διαθέτει ο Δήμος μας, αλλά και το αδριάνιο υδραγωγείο το οποίο διέρευνε από εμάς, καθώς επίσης και το μοναδικό μνημείο που διαθέτουμε παγκοσμίως, που είναι ο τείχος του Σοφοκλείου, δηλαδή ο τάφος του Σοφοκλείου, καθώς και ένα από τους τρεις θολωτούς τάφους που διαθέτουμε, ένα στο Λάβριο, ένα στο Μαραθώνα και ένα στο Δήμα Αθανών, πώς περάστε να δείτε τι ατάκια είναι. Τέλος, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε για την ασφάλεια, το μεγαλύτερο και σοβαρότερο πρόβλημα στο Δήμο μας, που είναι το ζήτημα της ασφάλειας. Οι Αθανές τα τελευταία χρόνια υποβαθμίζονται συστηματικά, έχοντας μετατραπεί πλέον σε κέντρο παράνομων συλλαγών και παραβατικών συμπεριφορών. Τα τραγικά αποτελέσματα αυτής της κατάστασης τα γνωρίζουμε όλοι μεταξύ μας, περιττώντας να τα αναφέρουμε. Δεν θα ανεχτούμε όμως άλλο την ιδιωτοποίηση της περιοχής μας. Δεν θα ανεχτούμε κανένας γονιός να φοβάται να στέλνει το παιδί του στο σχολείο. Κανένας δημότης δεν πρέπει να σκέφτεται αν θα κυκλοφορεί χωρίς φόβο στους δρόμους μας. Καμία οικογένεια δεν πρέπει να αισθάνεται ασφάλεια στο ίδιο της το σπίτι. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να πρωτοστατήσουμε και να διεκδικήσουμε από τους αρμόδιους φορείς όλα αυτά που είναι αναγκαία και πρέπει να γίνουν. Η πολιτεία πρέπει να σταματήσει επιτέλους να κλείνει τα αυτιά και τα μάτια σε όλα αυτά που συμβαίνουν στους Αθανές. Πρώτον, θα απαιτήσουμε την πλήρη εφαρμογή του μνημονίου που έχει υπογραφεί με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την ελληνική αστυνομία επικάσα. Οι δεσμές της πολιτείας δεν θα ανοιχτούμε να μείνουν στα χαρτιά όπως την αντέχονται αυτοί. Και δεύτερον, θα εφαρμόσουμε άμεσα το σχέδιο Φως Παντού με την αντικατάσταση και την ενίσχυση του ηλεκτροδοτισμού σε κάθε δρόμο, σε κάθε πλατεία, σε κάθε πάρκο, σε κάθε γειτονιά. Όπου υπάρχει φως, δεν υπάρχει παραβατικότητα.
Η διακυβέρνηση που επιθυμούμε, φίλες και φίλοι, να εφαρμόσουμε από όλα όσα σας ανέφερα μέχρι τώρα, βασίζεται στις απόλυτες 10 απαραίτητες, απαράβατες δεσμεύσεις μας που αποτελούν και το δεκάλογο των δεσμεύσεών μας. Εφαρμογή του προγράμματος μας από την πρώτη μέρα. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε σχέδιο και ξέρουμε πώς να το εφαρμόσουμε. Ήθος και αξίες αδιαπραγμάτευτες. Αυτές είναι οι βάσεις, αλλά και η προϋπόθεση για ό,τι και αν κάνουμε. Απόλυτη εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αποδοχής. Στοχεύουμε σε μια πόλη συμπεριληπτική, χωρίς αποκλεισμούς και πόδια. Ανοιχτή σε όλους. Διαφάνεια παντού. Οι δημότες θα ξέρουν ακριβώς πώς ξοδεύεται ακόμα και τον τελευταίο τους ευρώ. Σεβασμός στα χρήματα των πολιτών. Όχι πεταμένα λεφτά σε ανούσιες δράσεις για την προσωπική προβολή. Όχι έργα για το θεατήνε, αλλά ουσιώδη. Φιλικές υπηρεσίες προς τους δημότες και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου. Δυναμική διεκδίκηση όλων αυτών από το κεντρικό κράτος. Καλή συνεργασία με την περιφέρεια αλλά και με τους όμορους δήμους για τα υπερτοπικά ζητήματα. Πολλή δουλειά, πολλή διαρκή δράση και πρωτοβουλίες. Όχι επισυχασμός. Καμία μέρα δεν θα περνάει αξιοποιητή. Αποφασιστικότητα, επιμονή, προσήλωση στον τόπο μας. Όλα αυτά δεν αποτελούν κενές υποσχέσεις, μότο και τσιτάτα, αλλά μέσα που από την εφαρμογή του προγράμματός μας θα μετουσιωθούν σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Δεν έχω καμία αμφιβολία για το ότι οι συνδημότες μας αισθάνονται ότι δεν έχουν κανένα λόγο στη λήψη των αποφάσεων της εκάστοτε δημοτικής αρχής, η οποία τους θυμάται μόνο στις εκλογές και πάντοτε προεκλογικά. Τον κόσμο, φίλοι μου, πρέπει να τον ακούμε καθημερινά, να τον αφοκρεαζόμαστε. Όχι μια φορά στα 4 ή στα 5 χρόνια. Διαφάνεια, πληροφόρηση, λογοδοσία, αμεροληψία, αξιοκρατία και χρηστή διοίκηση είναι το αξιακό πλέγμα γύρω από το οποίο δεσμεύομαι να διοικήσω ως Αδριανή Δήμαρχος Αγαθρών. Και αυτό το αξιακό πλέγμα μετουσιώνεται σε πρακτικές θα φέρουν τεράστιες αλλαγές στον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας του Δήμου. Νομίζετε ότι ο κόσμος, φίλοι μου, δεν έχει βαρεθεί να βλέπει τις απευθείας αναθέσεις έργων και μάλιστα συνέχεια στους ίδιους και τους ίδιους εργολάβους της περιοχής μας, αλλά και στους επαγγελματίες της περιοχής μας, οι οποίοι την χάνουν, είναι και μέλος της διοίκησης ή υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι. Δεν έχει βαρεθεί να γίνονται οι προσλήψεις μέσω των διαφόρων προγραμμάτων που τρέχει ο Δήμος με βασικό κριτήριο για το αν θα είναι ψηφοφόρος ή υποστηρικτής της Δημοτικής Αρχής, χωρίς κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Οπωσδήποτε, στις πρώτες 100 μέρες της διοίκησής μας, θα πρέπει να καταβάλουμε μια τεράστια προσπάθεια για να συνεφέρουμε τις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου και των δημοτικών νομικών προσώπων, όπου κυριολεκτικά κρατεί χάος. Και δεν το λέω εγώ αυτό, φίλοι. Το λένε οι ίδιοι υπάλληλοι, με τους οποίους καθημερινά συνομιλούν. Χωρίς σωστή οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου, χωρίς να έχεις τους υπαλλήλους με το μέρος σου, συμμάχους στον αγώνα για τα μικρά, αλλά και τα μεγάλα, που θα πάνε την περιοχή μας μπροστά, δεν μπορεί να συμβεί απολύτως τίποτα. Και αυτό το κατάλαβα από τα 4 χρόνια διοίκηση στην περιφέρεια. Παρατηρούνται φαινόμενα, φίλοι μου, στο Δήμο Αγαθρών να μην αρκούν υπάλληλοι σε πολυοδομίες, σε υπηρεσίες και σε υπηρεσίες που έχουν άμεση επαφή με τον κόσμο των Αγαθρών και έτσι, χωρίς προγραμματισμό τελικά, οι συμπολίτες να μην εξυπηρετούνται στα βασικά. Δική μου ευθύνη είναι να κερδίσω την εμπιστοσύνη τους και να τους πείσω να βάλουν και εκείνη πλάτη για να εφαρμόσουν το πρόγραμμά μας. Η ανεπάρκεια της δημοτικής, της απερχόμενης δημοτικής αρχής είναι δεδομένη και έχει αποτυπωθεί στη συνείδηση των συνδημοτών μου, οι οποίοι είχαν πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες από τον κύριο Βρετό, το συντοπίτη τους. Προσδοκίες οι οποίες διαψεύτηκαν.
Και όπως είδαμε και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, φίλε μου, οι ψηφοφόροι των Αθαθνών δεν χαρίζουν εύκολα στον ενεργεία δημαρχό δεύτερη θητεία. Θα μου επιτρέψετε να σταθώ και στα χρήματα των κομμάτων, γιατί πολλοί λόγοι γίνεται για αυτά, και λόγω του ότι κάπου ανήκω προσωπικά, αλλά και γιατί ανήκει στην επικαιρότητα. Δεν αποποιήθηκα και δεν αποποιούμε ποτέ την πολιτική μου ταυτότητα. Είμαι περήφανη γι' αυτή. Όλοι έχουμε κάνει τα πολιτικά μας, πιστεύω. Όλοι έχουμε τα πολιτικά μας, πιστεύω. Όμως, στοχεύω σε μια ουσιώδη συμπόρευση σε επίπεδο προγραμματικών συμφωνιών που δεν χάνει το αναξάρτητο του χαρακτήρα μας και που θα μπορεί με μεγάλη άνεση να ψηφίσει και να υποστηρίξει ο κάθε πολίτης ανεξαρτήτου πολιτικής ιδεολογίας. Για τον τόπο μου, πάσχω από κομματική ακροματοψία. Άλλωστε, στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο ψηφοφόρος το οφείλει στην πόλη του να επιλέξει τον δήμαρχο με γνώμονα την προσωπικότητά του, τη μόρφωσή του, την κουλτούρα του, την επαγγελματική του πορεία, την ηλικία του, τους συνεργάτες του, τις ιδέες του, το όραμα αλλά και το πρόγραμμά του. Όλα αυτά είναι στοιχεία που οφείλει κανείς να λάβει υπόψη όταν θα αποφασίσει σε ποιον θέλει να θέσει τη διοίκηση της πόλης μας τα επόμενα πολύ κρίσιμα 5 χρόνια. Έχω ένα όραμα για τον Δήμο μας που δεν έχει καμία σχέση με τον Δήμαρχο, με τον Δήμο όπως το ξέρουμε σήμερα. Μαζί με τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους του συνδυασμού μας, είμαστε έτοιμοι το όραμα αυτό να το κάνουμε άμεσα πράξη. Με τη βοήθεια όλων εσάς, όλων των συνδημοτών μας, χωρίς διακρίσεις και χωρίς καμία καθυστέρηση. Τώρα είναι η ώρα για τη νέα αρχή για την πόλη μας, αφού δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει κι άλλο χρόνο το παιχνίδι. Και όταν λέω όραμα, δεν εννοώ σκέψεις ανεταφικές, πολυσέλιδα και διαστερά προγράμματα, τα οποία μπαίνουν στο πλάτη και εξαφανίζονται την επόμενη μέρα των εκλογών, αλλά συγκεκριμένες προτάσεις όπως αυτές που σας προανέφερα. Υλοποιήσιμες και απαραίτητες, αν θέλουμε επιτέλους να δούμε σε τροχιά ανάπτυξης και να γίνει η πόλη μας μια πόλη στην οποία ο δημότης να χαίρεται, να απολαμβάνει και να δημιουργεί μέσα σε αυτή. Κυρίες και φίλοι, κλείνοντας, όσοι παρακολουθούν την πορεία μου, ξέρουν ότι δεν έχω τίποτα άλλο να κερδίσω από την ενασχόλησή μου με τα κοινά, εκτός από την ηθική μου ικανοποίηση να δω την πόλη μου να μεταμορφώνεται και να αλλάζει χώρο προς το καλύτερο. Το δύσκολο αυτό εγχείρημα αποφάσισα να το τολμήσω για εκείνες που πάλεψαν και εκείνους που πάλεψαν και παλεύουν στον επαγγελματικό στίγμο και στην προσωπική και στην οικογενειακή του ζωή, είτε στην περιοχή μας είτε μακριά από αυτή. Τολμώ να πω μπροστά με βαρύτητα και αίσθηση ευθύνης για όλους αυτούς τους ανθρώπους που πιστεύουν σε μένα και στον πρόγραμμα του συνδυασμού μας. Πάνω απ' όλα όμως είμαι υποψήφια δήμαρχος, θέλω να γίνω δήμαρχος της πόλης μας, γιατί το οφείλω στους νέους μας, με τους οποίους ακόμα δεν έχω και δεν είμαι πολύ μακριά ηλικιακά, στους νέους τους οποίους υπόσχομαι ότι η περιοχή μας μπορεί και θα αλλάξει και στις επόμενες γενιές φίλου, οι οποίες φιλοδοξώ ότι με την εφαρμογή και υλοποίηση του προγράμματος Παύλα Συμβολέου, το οποίο προτείνουμε, θα ζήσουν ένα Δήμο τελείως διαφορετικό. Γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά όλοι μεταξύ μας και μπορούμε να κοιταζόμαστε στα μάτια. Μιλάμε πάντα με ειλικρίνεια και ευθύνη. Ενώσαμε χέρια, ενώσαμε ιδέες, ενώσαμε δυνάμεις προκειμένου να δώσουμε και να κερδίσουμε μάχες πολλές για τις πόλεις μας έως σήμερα. Σας ζητώ να μου δώσετε τη δύναμη να συνεχίσω να τις δίνω. Δώστε μου τη δύναμη να δίνω λύσεις για το Δήμο. Να κάνουμε το άλλο μας το αύριο. Στο αύριο που όλοι θέλουμε, που όλοι περιμένουμε, που όλοι προσβλέπουμε. Στο αύριο που μας αξίζει.
στο αύριο που μπροστά με τα παιδιά μας. Δώστε μου τη δύναμη να προχωρήσουμε μαζί, δυνατά, αισιόδοξα, μόνο μπροστά. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Παίρνω μεγάλη δύναμη απόψε από την αγάπη και την εμπιστοσύνη σας. Να ευχηθώ καλή δύναμη, καλό αγώνα, πόρτα-πόρτα, σπίτι-σπίτι, οι μέρες που αποτέλεσμα στην κάλπη είναι κρίσιμες. Όλοι για την νίκη, όλοι ενδυμάνε και τον τόπο μας, γιατί αξίζουμε περισσότερα και μόνο μαζί μπορούμε να